Η κορονοφοβία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την χώρα. Οι πολίτες φοβούνται να μην αρρωστήσουν από την πανδημία του κορονοϊού. Σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστούν τα όρια ανάμεσα στον φόβο και την πραγματικότητα, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ η Σοφία Χατζηνικολάου, δόκτωρ ψυχολογίας. Ναι, είναι φυσιολογικό να ανησυχούμε, είναι φυσιολογικό να έχουμε άγχος και να φοβόμαστε, αλλά πώς μπορούμε να ανησυχήσουμε με το σωστό τρόπο. Να μην φτάσουμε δηλαδή στα άκρα, σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι μια αιμονική αφόδη διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει και στην υποχονδρίαση. Ο φόβος της αρρώστιας από τον COVID είναι η συχνότερη ανησυχία που αναφέρουν οι σπουδαστές στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο κάθε ηλικίας και όχι μόνο φυσικά και όλης της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Και φυσικά έχει σημασία να φοβόμαστε αλλά με κάποιο πραγματικό αίτιο. Δηλαδή, στους σπουδαστές μας προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε το φόβο με πραγματικό αίτιο από τον φόβο που ελοχεύουν κάποιοι πιθανοί κίνδυνοι και στην ουσία ίσως και δεν υπάρχουν, ότι ανησυχούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, συνήθως φοβόμαστε τον ιό, φοβόμαστε μήπως νοσήσουμε εμείς, φοβόμαστε μήπως νοσήσουν κάποια σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, φοβόμαστε μήπως πεθάνουμε, μήπως μείνουμε μόνοι, απομονωμένοι, το φόβο να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, το φόβο προς τον άγνωστο, προς το άγνωστο, το φόβο να μην ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ο ιός προκαλεί άγχος γιατί είναι αόρατος, γιατί είναι απρόβλεπτος, δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Όλα αυτά πραγματικά μας φοβίζουν. Αλλά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε όλα αυτά? Σίγουρα μας προκαλούν ψυχοσωματικά θέματα, ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία όμως θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας και να τα αναγνωρίζουμε μόνο σε μία πραγματική αιτία. Όταν χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα τα μέτρα που αναφέρουν οι ειδικοί, όπως είναι η μάσκα, όπως είναι η απολίμανση, όπως είναι να αποφεύγουμε τις συναθρήσεις, να σκεφτόμαστε θετικά, να προχωρούμε σε δράση, να μην παραμένουμε σε αυτό σε αυτή την αγχώδη διαταραχή, την αιμονική, ότι θα έρθει τώρα και η σειρά μας και αυτό μας προκαλεί δυσλειτουργία στην καθημερινότητά μας. Μας προκαλεί να μην μπορούμε να ησυχάσουμε, να μην μπορούμε να ηρεμήσουμε, να μην μπορούμε να βιώσουμε το κάθε λεπτό της ζωής μας. Είναι χαμένη ενέργεια. Καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα χτυπήσει και σε εμάς κάτι το οποίο μπορεί και να μην γίνει. Για να ξεχωρίσουμε λίγο τον πραγματικό φόβο από τον κάποιο πιθανό φόβο, κάποια πιθανή αγχώδη διαταραχή, χρησιμοποιώ το εξής παράδειγμα. Είμαστε λοιπόν στην κορυφή μιας κατηφόρας, η οποία τρέχουμε με το αυτοκίνητο και ξαφνικά χαλάνε τα φρένα. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή πραγματικά νιώθουμε φόβο, γιατί είναι ένα πραγματικό γεγονός, κινδυνεύει η ζωή μας. Άρα λοιπόν έρχονται όλα αυτά τα συμπτώματα στο σώμα μας, όπως είναι η εφίδρωση, όπως είναι η ταχυπαλμία, όπως είναι η σφιγμή που ανεβαίνουν, η αδρεναλίνη και όλα αυτά. Όταν όμως το αυτοκίνητο με μας σε ασφάλεια σταματήσει στην ευθεία, αμέσως τα συμπτώματα αυτά φεύγουν. Όταν όμως είμαστε σε μια παρασυρμένη μέσα σε μια αιμονική αγχώδη διαταραχή, όπως είναι ο φόβος της ασθένειας από τον κορονοϊό, τότε τα συμπτώματα αυτά είναι συνεχώς.